βγάζει την καταστροφή. Για μένα είσαι η αγάπη, το τελευταίο μου χαρτί. Για όλους είσαι μονοπάτι που βγάζει την καταστροφή. Δεν αξίζει κανένας μπροστά σου. Σ' αγαπώ κι αν ποτέ χρειαστεί. Στους καημούς σου θα είμαι ασπίδα. Κι αν δεν φτάνει θα γίνω σπάθη. Στους καημούς σου θα είμαι ασπίδα. Κι αν δεν φτάνει θα γίνω σπάθη. Τους έχω δει. Εσύ γεννήθηκες για μένα και έχω για σένα γεννηθεί. Αυτούς που τώρα λένε για σένα, τους έζησα, τους έχω δει. Δεν αξίζει κανένας μπροστά σου. Σ' αγαπώ κι αν ποτέ χρειαστεί. Στους καημούς σου θα είμαι ασπίδα, κι αν δεν φτάνει θα γίνω σπάθη. Αξίζει κανένας μπροστά σου. Σ' αγαπώ κι αν ποτέ χρειαστεί. Στους καημούς σου θα είμαι ασπίδα. Κι αν δεν φτάνει θα γίνω σπάθη. Στους καημούς σου θα είμαι ασπίδα. Κι αν δεν φτάνει θα γίνω σπάθη. Εδώ συνετελέσει το δράμα, κύριε συνάδελφε. Ναι, εδώ. Να δει τώρα δράμα. Μια τρέχουσα, απλή διατάραξη. Διατάραξε ο πελάτης μας στην τάξη σαν ένα κέντρο διασκεδάσεως που διαταράσσει το νευρικό σύστημα της αθηναϊκής κοινωνίας. Όχι και έτσι, Φρερίτα μου. Δεν έκανα καταγόγιο. Λαϊκόν κέντρο διασκεδάσεως και μάλιστα από τα πιο σοβαρά. Ναι, ξέρω. Τραγουδάκι, κυρία Στανίση. Η κυρία Στανίση προσφέρθηκε για μάρτυρες περασπίσεως. Το ξέρουμε κι αυτό. Αφού όμως η κυρία Στανίση και κατά συνέπεια ο ίδιος ο καταστηματάρχης θέλουν να αθωωθεί ο Μπόκαρης που τους έκανε λίμπα το μαγαζί, τότε προς τι δίκη? Αυτεπαγγέλτος. Βλέπετε, είχαμε την ατυχία όταν έγινε το επεισόδιο να είναι εδώ στο κέντρο ένας μυστικός αστυνομικός και κάλεσε την αστυνομία. Ώστε δεν ο μαγαζάτορας που κάλεσε την αστυνομία. Αστειεύεστε. Ο κύριος Μπόκαρης είναι από τους καλύτερους πελάτες μας. Έπειτα, ο ιδιοκτήτης έχει τον τρόπο να διατηρεί την τάξη στο μαγαζί χωρίς τη βοήθεια της αστυνομίας. Κατάλαβα. Ο κύριος Μπόκαρης τα κουμπάει χοντρά κάθε βράδυ για την κυρία Στανίση. Μάλλον για τα μάτια μιας άλλης, λιγότερο διάσημης. Και επειδή αυτή την άλλη την γυαλάρισε κάποιος άλλος, έγινε τον μπάχαλο. Πώς μιλάς έτσι? Καψούρα, αγάπη μου. Ξέρεις τι μπορεί να κάνει καψούρα. Και καράβια ολόκληρα τραβάει. Εν πάση περιπτώσει, αν συντονιστούμε στη δίκη, μπορεί ο πελάτης σας να αθώθει. Την κυρία Στανίση θα τη δούμε. Γιατί δεν έρχεστε το βράδυ να δείτε και το σόου? Το σόου δεν μας ενδιαφέρει. Ούτε η κυρία Στανίση σαν γυναίκα. Να συνεννοηθούμε θέλουμε για την κατάθεσή της. Αμάν, Φρερίτα, να μην δεις έναν άνθρωπο να προκόψει. Thank you.
γίνεται αφού Έλληνες είμαστε. Θα βρούμε τρόπο να ζωντανέψουμε αυτόν τον τόπο. Έλληνες είμαστε. Θα βρούμε τρόπο να ζωντανέψουμε αυτόν τον τόπο. Νύχταρα ως παρέα πάμε, αγκαλιασμένοι και τραγουδάμε. Δεν θα πεθάνουμε, δεν θα πεθάνουμε. Πλάκα μας κάνετε, πλάκα σας κάνουμε. Έλληνες είμαστε, θα βρούμε τρόπο να ζωντανέψουμε αυτόν τον τόπο. Έχω μια διαβολεμένη επιθυμία να σε φλερτάρω. Απογοητεύτηκες από την Σταρ ή θέλεις να με χρησιμοποιήσεις για να τις κινήσεις στο ενδιαφέρον? Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Σκέφτηκα ότι ψάχνουμε μακριά την ευτυχία. Και αυτή πολλές φορές είναι δίπλα μας και δεν τη βλέπουμε. Πολύ το φιλοσοφείς το πράγμα. Ξεχνάς πως δεν πρέπει να μπερδεύεις τα επαγγελματικά με τους άνθρωπους. Πολλά σκέφτηκα. Νύχτα λαός παρέα πάμε, αγκαλιασμένοι και τραγουδάμε. Δεν θα πεθάνουμε, δεν θα πεθάνουμε. Πάμε να φύγουμε. Κι στα νήσι, δεν θα συνεννοηθείς γιατί Έλληνες είμαστε. Θα τα πούμε αύριο στο πόδι. Δεν εντέξουμε ως άνθρωπος. Πάμε, γιατί αν μείνουμε κι άλλο, θα πρέπει να ρίξω κανένα τσιφτετέλη. Έλα. Εντάξει ρε παιδιά. Με συγχωρείτε κύριοι συνάδελφοι, αλλά δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα. Μιλήστε ελεύθερα κύριε συνάδελφε. Πώς ένα γραφείο τόσο σοβαρό όσο το δικό σας αναλαμβάνει ένα πελάτη σαν τον Μπόκαρη? Εσείς πώς αναλαμβάνετε ένα μαγαζάτορα τόσο ύποπτο? Μα εγώ είμαι ένας ξεπεσμένος και ασήμαντος δικηγοράκος. Τέλος πάντων, ας μην την ψάχνουμε. Ήταν κάποτε πολύ γλετζές ο δικός μας ο μεγάλος. Και εκεί στα κέντρα έπιασε φιλίες με τον Μπόκαρη. Τώρα τι να του πει, είμαι μεγαλοδικηγόρος, δεν αναλαμβάνω νεόπλητους. Και τι σοι φιλίες έχει ο Λασκαρίδης με τον Μπόκαρη? Ξέρω εγώ, μπορεί να πλακώθηκαν κι αυτοί για τα μάτια μιας μικρούλας. Τώρα τι γίνεται, την κυρία Στανίση θα τη δούμε καμιά φορά. Ενάτη. Δεν το ξέρω πώς γνωρίζεστε με την Ισαβέλα. Τώρα μόλις γνωριστήκαμε. Λοιπόν, κύριε δικηγόρε, τι θέλετε να πω για να θώσω τον πελάτη σας? Αν δεν κάνω λάθος, είναι και δικό σας πελάτης. Αν εννοείται πελάτη του μαγαζιού μας, τότε σύμφωνοι. Μα φυσικά και αυτό εννοούσε ο Βασίλης, τι άλλο. Κύριε συνάδελφε, έχουμε γνωριστεί κάπου εμείς οι δυο? Αυτή συνήθως είναι μια ερώτηση που κάνουν οι άντρες στις γυναίκες. Α, εμείς δεν έχουμε φαλοκρατικές προκαταλήψεις. Η Ισαβέλα τον φλερτάρει στον άνθρωπο. Ποτέ δεν φλερτάρω εν ώρα εργασίας.
Να προσέλθει η μάρτης κυρία Στανίση. Κυρία Κατερίνα Στανίση. Ορκιστείτε, παρακαλώ. Ορκίζομαι. Παρακαλώ, υπεράσπιση. Γνωρίζετε τον κύριο Μπόκαρη? Ο κύριος Μπόκαρης είναι ο καλύτερος πελάτης του κέντρου μας. Κυρία Στανίση, σας υπενθυμίζω πως είστε μάρτης κατηγορίας. Αυτά τα ξέρετε εσείς, οι δικηγόροι και οι δικαστές. Εγώ ήρθα να πω μόνο την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι πως, εφόσον ο κύριος Μπόκαρης είναι καλός πελάτης, μπορούμε να συμπεράνουμε πως είναι και ένας ήσυχος άνθρωπος. Τους ανήσυχους δεν τους θέλουμε στο μαγαζί, τους κάνουμε πέρα. Και τότε πώς βρέθηκε ο κύριος Μπόκαρης στο κέντρο της φασαρίας? Ναι, ήταν σύμπτωση. Έγινε φασαρία με δύο πελάτες και τον πήραν οι σφαίρες. Α, δηλαδή πέσαν και πυροβολισμοί. Τρόπος του λέγει, κύριε Πρόεδρε. Α, μάλιστα. Τρόπος του λέγει. Και το άλλο? Ποιο άλλο, κύριε Πρόεδρε? Τα καψούρια του μαγαζιού. Α, αυτό είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία. Ένα καλό μαγαζί πάντα έχει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Τα καψούρια και τις καψουρογκόμενες. Και τα καψουροτράγουδα. Μας σκίσατε, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, μπορεί να μας πει η υπεράσπιση για ποιο λόγο γίνεται αυτή η δίκη? Να μας πει ο Εισαγγελεύς καλύτερα, κύριε Πρόεδρε. Αυτεπάγγελ την ιδίωξη. Ο κύριος Εισαγγελεύς κάνει καλά τη δουλειά του. Αλλά εδώ μου φαίνεται ότι πρέπει να αλλάξει όλη η κοινωνία. Διακόπτουμε για 10 λεπτά. Κύριε συνάδελφε, θα μου πείτε επιτέλους που έχουμε ξανασυναντηθεί? Εγώ πάντως δεν σας θυμάμαι. Και είστε τόσο εντυπωσιακοί που αποκλείεται να είχαμε συναντηθεί και να μην σας θυμόμουν. Να είστε βέβαιοι όμως πως από εδώ και πέρα θα σας θυμάμαι πάντα. Α, δεν είναι αυτό που με απασχολεί. Για να σας θυμάμαι εγώ και όχι εσείς εμένα, θα πρέπει να ήμουν παρατηρητής ή θεατής σε κάποια δίκη. Σε κάτι σοβαρό. Πείτε μου, κύριε Μαντιλά, τι έχετε κάνει στην καριέρα σας? Είναι απαράδεκτος. Μας μπερδεύει όλο και πιο πολύ. Έχει τους λόγους του. Μόνο αν είναι αυτός ο δολοφόνος τα αλήθεια. Δεν θέλω να το πιστέψω. Και γιατί δεν ψάχνουμε να βρούμε ποιος άλλος μπορεί να το έκανε? Άσε μωρέ Μαρένα, και αυτό το σκεφτήκαμε. Το θέμα είναι προς αυτό το τέλος του επεισοδίου που βρεθήκαμε ανάμεσα σε συμπληγάδες, μόνο ένας από μηχανείς θεός μας σώζει. Γραφείο Λασκαρίδη λέγεται. Ναι, εδώ είναι ο Βασίλη. Τι? Αθωώθηκε ο Μπόκαρης. Αθωώθηκε ο Μπόκαρης. Καλύτερα να τη χάναμε αυτή τη δίκη, να τιμωρηθεί κι αυτός μια φορά. Ναι, μια στιγμή, Ισαβέλα μου, τα ίδια λέει και τα αφεντικό. Πέσουν να τα παρατήσουν όλα και να έρθουν στο γραφείο. Έχουμε δουλειά για τον Κασπίρη. Κύριε Κωνσταντίνε, θέλω να σας μιλήσει, Ισαβέλα. Σ' ακούω. Κωνσταντίνε. Μάντεψε. Νομίζω πως έχουμε πιάσει πολύ μεγάλο λαβράκι. Όχι, όχι για τον Μπόκαρη. Για τον άλλο, τον δικηγόρο του μαγαζάτορα. Ναι, και της Κατερίνας Στανίση. Λέγεται Μαντιλάς. Σου λέει τίποτα αυτό το όνομα? Όχι. Λοιπόν, άκου. Ήταν το δεξί χέρι του Κασπίρη. Αχα. Ο απομηχανής θεός. Τίποτα, κάτι δικά μας. Κράτα τον καλά. Τον χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Νομίζω πως πιάσαμε το νήμα. Η Ισαβέλα βρήκε το Μαντιλά που ήταν ποινικολόγος στο γραφείο του Κασπίρη. Το δεξί του χέρι. Από αυτόν θα βρούμε άκρη σίγουρα. Πρόσεξε όμως, δεν πρέπει να τον τρομάξουμε με το μαλακό. Ποτέ δεν ξέρεις τι κρύβει ένας δικηγόρος. Έχει ένα κείμενο εδώ για τον απομηχανιστή, να σας το διαβάσω.